σας, κυρία Το Ειρήνη. ακούμε έναν ελλειπό καθημερινό με τον άντρα μου. Ναι. Ελάτε στην ερώτηση. Αυτή η νέα κυβέρνηση που είναι, ψηφίσαμε δυστυχώς. Εντάξει, μην αρχίσουμε τέτοια. Στο τέλος, ναι. Στο τέλος, αυτοί που θα βγουν, κυρία Παρούτη, αυτοί που θα βγούσουν κερδισινοί, θα είναι οι νεκροθάφτες. Σε τούν την περίπτωση, θέλω να μιλήσω ομά. Τα ΚΚΕ και τα ΤΙΤΙ είναι περιττά. Ο κόσμος θα πάθει ψυχολογικά. Ο κόσμος της μεσαίας τάξης, εντάξει, με μια σύνταξη που πιάνει και το μικρό το τσεκούι, να είναι καρκινοπαθής, να είναι καρδιοπαθής και να του λέτε, να του λένε, να μην ανάβουμε τα air condition. Δεν είπαμε. Τόσο καιρό νελέαμε. Δεν είπαμε. Οι ευπαθείς, οι ομάδες, ναι, να ανοίγουν τα air condition τους ηλικιωμένους, τους καρδιοπαθείς, γιατί είναι επικίνδυνα. Τώρα τι λέμε. Εγώ αυτό που έχω να πω, όλος ο φτωχός ο κόσμος να βγει έξω, να σηκωθεί από τους καναπέδες του, να βγει στο προεδρικό. Αυτοί καλά έχουν να φάσουν. Κυρία καλά Ειρήνη. Έχουν να πιούσουν. Κυρία Ειρήνη. Καλά τα λέει ο χωριανός μου. Αλλά πού τα λέει. Μουσαμάς τα λέει. Σε μουσαμάδες τα λέει. Ο χωριανός σας. Ο κύριος Μάριος. Ο Δρουσότης. Ο Δρουσότης. Λοιπόν, κυρία Ειρήνη, θέλω μόνο μια απλή ερώτηση. Αν θέλετε... Είναι καρδιοπαθής. Ναι, ένα λεπτό. Ακούστε με σας. Μας λένε να μην ανάβουμε νέα κοντισόν. Έχετε δίκιο. Δεν μας είπαν ακόμη να μην ανάβετε. Τώρα που θα έχει κάψωνα, οι οδηγίες από το Υπουργείο Υγείας είναι να είστε σε μέρος δροσερό, να λάβετε air condition. Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Ειρήνη, εσείς πόσο πληρώνετε τη διμηνία ρεύμα τώρα? 130 ευρώ με τις μεγάλες μας οικονομίες που εντάξει κάνουμε. Χωρίς να ανάψω air condition, χωρίς τίποτα. Θα πληρώνετε 200 να ανάψετε και air condition στην ναι καλύτερη. Από κάπου είναι να κόψουμε όμως. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ από πολύ. Ναι. Από το να φάμε, από την βενζίνη που θέλουμε να πηγαίνουμε 4 φορές το μήνα στους γιατρούς. Όχι, δεν λύνονται τα προβλήματα με αυτόν τον τρόπο. Όλος ο κόσμος να ξεκινηθεί και να πάει πόξο από το προεδρικό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στην Κύπρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η κυρία Πινελόπη από τη Λάρνακα. Ναι, γεια σας. Γεια σας, κυρία Πινελόπη. Το λοιπόν, ήθελα και εγώ να με η σειρά μου να ρωτήσω. Ακούω επιδότηση μόνο το ΕΕ. Μόνο πάντα το ΕΕ. Εντάξει. Εμείς πιάνουμε 1.100 ευρώ με τον άντρα μου. Δεν δικαιούμαστε ναι τίποτε επιδότηση. Ναι. Ούτε μικρή επιταγή. Τίποτε, τίποτε. Εντάξει. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, κυρία Πινελόπη, διότι τέλος πάντων το είπα και χθες εγώ σε μια συζήτηση. Είναι μια μορφή αδικίας, διότι εκείνος ο οποίος δεν συνείσφερε και μπορούσε να συνεισφέρει, αλλά έκανε στάσεις στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σήμερα επιδοτείται από το Δημόσιο Ταμείο για να παίρνει επίδομα χαμηλοσυνταξίουχου. Και η κυρία Πινελόπη από τη Λάρνακα λέει: εγώ και ο σύζυγος μου παίρνουμε θεσμοθετημένη σύνταξη 1.100, δεν δικαιούμαστε τίποτε και έχουμε τις ίδιες υποχρεώσεις. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πινελόπη. Και εγώ ευχαριστώ. Κύριε Ορφανίδη. Να αναφέρω ότι το κράτος, ειδικότερα τον τελευταίο 15 μήνες μετά και από τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει αυξήσει τα έσοδα του